2009 και μετά επιλέγω να ταξιδεύω με τη μηχανή γιατί απολαμβάνω την οδήγησή της. Δεν είναι απλά ένα μεταφορικό μέσο που θα με φέρει από το ένα σημείο στο άλλο, αντίθετα γουστάρω την ενδιάμεση πορεία πολλές φορές περισσότερο και από τα ίδια τα μέρη που επισκέπτομαι. Φέτος το καλοκαίρι έκανα ένα ταξίδι το οποίο το έχω στο μυαλό μου από το 2013, αλλά δεν είχα καταφέρει να το πραγματοποιήσω για διάφορους λόγους, κυρίως οικονομικούς. Όχι ότι φέτος ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων την είδα λίγο γιόλο. Όσοι είχατε δει ένα μικρό βίντεο που είχα αποστάρει τον Αύγουστο, γνωρίζετε ότι είχα επισκεφτεί την Ιταλία, την Αυστρία, ένα μικρό κομμάτι της Γερμανίας και τη Σλοβενία. Την Ιταλία και την Αυστρία τις είχα πρωτοεπισκεφτεί τον Αύγουστο του 2010, που πραγματικά με μάγεψαν. Βέβαια, είχε παίξει ρόλο το ότι ήταν η πρώτη φορά που είχα επισκεφθεί την Ευρώπη με τη μηχανή μου. Τότε είχα την πρώτη μου μοτοσυκλέτα, ένα Vestromo 6,5. Τα μέρη που είχα επισκεφτεί τότε ήταν η Μπολόνια, το Τρέντο, το Μπολζάνο, το Σάλτσμπουργκ, το Χεϊλίνγκεμπλατ, το Φίλαχ, η Βενετία και η Ραβένα. Από όταν αίσθησα το treatment είχα αποθυμένο να ξαναβρεθώ σε κάποια από αυτά τα μέρη καθώς με είχαν αγγίξει και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Το αρχικό πλάνο για το φετινό ταξίδι ήταν από τη Βενετία που θα έφτανα με το πλοίο να ανέβαινα προς Μπολζάνο, να έκανα ένα μικρό κομμάτι της ρομαντικής διαδρομής και μετά να επέστρεφα στις Άλπεις με ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Είχα στη διάθεσή μου σχεδόν 12 μέρες, όπου περίπου τις 3 θα τις έτρωγα στο καράβι για το πηγενέλα, οπότε καθαρά στη διάθεσή μου είχα 9 μέρες. Οπότε για το διάστημα αυτό ο χρόνος θα ήταν πραγματικά πολύ πιεσμένος. Έτσι μετά από μια συνάντηση που έκανα με τον έτερο ταξιδιώτη του treatment το Βαγγέλη για να πάρω τη γνώμη του, άλλαξα τελείως πλάνο. Και αυτό έγινε μόλις 4 μέρες πριν την αναχώρηση. Ο λόγος ήταν γιατί ήθελα να ζήσω το ταξίδι και όχι απλά να πω ότι το έκανα. Ήθελα να έχω το χρόνο να δω τα μέρη και όχι απλά να τα προσπερνάω. Να έχω το χρόνο να απολαύσω τη διαδρομή και όχι να κάνω ένα αγώνα δρόμου για να προλάβω. Οπότε για να το πετύχω αυτό έπρεπε να μαζέψω αρκετά τα χιλιόμετρα. 2 μέρες πριν ξεκινήσω το ταξίδι αντιμετώπισα ένα πρόβλημα με τη μηχανή που παραλίγο να μου το ακυρώσει. Ξαφνικά η μηχανή άρχισε να σβήνει στα καλά καθουμένα και διαπίστωσε ότι αυτό συνέβαινε όταν έστριβα το τιμόνι δεξιά ή αριστερά. Κάτι δεν κάνει καλή επαφή στο διακόπτη με αποτέλεσμα να σβήνει. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί το πρόβλημα προϋπήρχε περίπου μια εβδομάδα πριν και το είχα πάει 2 φορές στο συνεργείο που έκανα σέρβις και η απάντησή τους ήταν ότι είναι τυχαίο διότι δεν κατάφερα να βρουν ότι φταίει. Όταν κατάλαβα τι έφταιγε ήταν Παρασκευή απόγευμα και Κυριακή έφευγα, οπότε το Σάββατο πρωί μπήκα στη διαδικασία να βρω κάποια λύση για να καταφέρω να αντιμετωπίσω το πρόβλημα. Να είναι καλά ο Γιώργος από το Μότο Θεραπεία στην Καλλιθέα, όπου πραγματικά αφιέρωσε το Σάββατο του άνθρωπος για να καταφέρω να φύγω την Κυριακή και να πραγματοποιήσω αυτό το ταξίδι. Η νέα μου πορεία που προέκυψε μετά από τη συζήτηση με τον Βαγγέλη περιελάμβανε τις Ιταλικές Άλπεις και τους Δολομίτες πιο συγκεκριμένα, μετά θα έμπαινα στην Αυστρία και θα πήγαινα Ίνσπρουκ, μετά θα πήγαινα στην Αετοφολιά και τη Λίμνη Κόνινγκ στην Νότια Γερμανία, μετά θα έμπαινα και πάλι Αυστρία και θα πήγαινα Σάλτσμπουργκ, θα πέρναγα το πάσο του Γκρος Κλόκνερ, θα πήγαινα στο Χέιλίνγκεμπλατ. Από το Χεϊλίνγκεμπλατ θα πήγαινα Φίλαχ, από το Φίλαχ θα έμπαινα Σλοβενία και θα ανέβαινα το όρο Στρίγκλαφ που αποτελεί το υψηλότερο των Ιουλιανών Άλπεων, μετά θα επισκεπτόμουν τις λίμνες Μπόχιν και Μπλεντ, μετά την πρωτεύουσα Λουμπλιάνα και θα επέστρεφα πίσω στη Βενετία όπου από εκεί θα πάρω το πλοίο για να επιστρέψω στην Ελλάδα. Επειδή στα ταξίδια μου γενικότερα ήμουν καλομαθημένος και καλοπερασάκιας, στο συγκεκριμένο την είδα λίγο διαφορετικά. Θα έλεγα ότι ξεπέρασα διάφορα κολλήματα που είχα και λειτουργήσα πιο μάχημα. Δηλαδή παλαιότερα δεν θα διανοούμουν να κάνω ένα ταξίδι 35 ωρών χωρίς καμπίνα, αλλά τα 300 ευρώ που κόστιζε περισσότερο η αλήθεια είναι ότι με έπεισαν. Κοιμήθηκα με sleeping bag στο κατάστρωμα, ήταν μια χαρά και δεν με χάλασε καθόλου. Το πήρα από την Πάτρα και το ταξίδι στο πήγαινε πέρασε πιο γρήγορα. Αυτό γιατί αναχώρησα 12 τα μεσάνυχτα και έμεινα στο καράβι για 2 βράδια που ουσιαστικά κοιμόμουν. Φτάσαμε στις 7 το πρωί και από εδώ και πέρα ξεκινούν οι όμορφες εμπειρίες. Οδήγησα σε ωραίους δρόμους, είδα όμορφα τοπία, ωραίες πόλεις, πέτυχα Αύγουστο μήνα χιόνια, κοιμήθηκα με το sleeping bag κάτω από ένα κιόσκι στο δρόμο, έζησα καταστάσεις που δεν είχα ξανασυναντήσει, οι οποίες μου έδωσαν μια άλλη οπτική για το ταξίδι. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στο treatment για να παρακολουθήσετε ένα ταξίδι γεμάτο ωραίες εμπειρίες.